Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο The Two Motorheads. Γιάννης εδώ. Σήμερα βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά με τον Θανάση τον Χούντρα, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του. Πού είναι οι εγκαταστάσεις του? Στο Πολυδέντρο Αττικής. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα, παιδιά, για να κάνουμε το off-road κομμάτι. Να μας μάθει κάποια πράγματα ο Θανάσης για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις μοτοσυκλέτες που παίρνουμε όλοι πλέον και είναι adventure και λένε τι ωραίο που είναι το adventure και μας δείχνουν πράγματα και θάματα. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, είναι εύκολο, είναι δύσκολο? Όλες αυτές τις τεχνικές μου τις έδειξε εμένα ο Θανάσης πριν λίγο. Κάναμε διάφορα, ίδρωσα, πέθανα. Δεν είναι εύκολα, σας το λέω σίγουρα αυτό. Ειδικά αν έχετε και εμπειρία πριν από αυτό, δηλαδή να κάνετε εντούρο, κάτι άλλο να κάνετε, να έχετε μια σχέση με το χώμα. Οπότε πάμε να καλωσορίσουμε τον Θανάση και να πούμε τι μπορεί να κερδίσει κάποιος που θα έρθει εδώ πέρα, πώς είδα εγώ τα πράγματα, πώς ήρθα εδώ και πώς θα φύγω από εδώ. Όρθιος, για αρχή. Τα καταφέραμε. Και ολόκληρος. Ένα πεντεμάχιο. Μια χαρά, τα καταφέραμε. Είμαστε κομπλέ. Ναι. Για πες μας, Θανάση, πώς είναι η φάση εδώ πέρα τώρα, ότι κάποιος πήγε, πήρε ένα GS, ένα Teneré και λέει θα πάω χώμα. Και βλέπει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως είναι στις διαφημίσεις τελικά. Είναι λίγο περίεργα. Ναι, γιατί στις διαφημίσεις, αυτός που τα δείχνει στις διαφημίσεις, έχει μια προϊστορία στο χώμα. Ναι. Αυτό που προτείνουμε τώρα, που ακούγεται περίεργο, αλλά έτσι είναι το λέω. Αν κάποιος θέλει να κάνει το άλλο της μισό, όπως λέει και η ταμπέλα, να χαρίσει το άλλο της μισό, είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο να έχει κάνει το Riding 1. Πέρα το ότι είναι χρήσιμο για εκείνον, αλλά εάν δεν το έχει κάνει, πάλι γίνεται να έρθει να κάνει μόνο on-off. Απλώς θα ξοδέψουμε αρκετό χρόνο για να εξηγήσουμε πράγματα. Τα θεωρητικά, τα που έκανε στο Riding 1. Ναι, ότι η πρόσφυση είναι κάτι που το χώμα είναι πολύ λίγη και ο λόγος που θα πέσεις είναι επειδή θα είναι τον γκάζι κλειστό ή θα είναι σφιγμένα τα χέρια σου. Το οποίο είναι ξεκάθαρο από τα στοιχεία του Riding και με περνάει και εδώ. Άρα, αν το του λες χαλάρω στα χέρια σου, του λες συγγνώμη, θα το κρατάω. Όχι. Και κάποιος που έχει κάνει το ένα, του είναι πολύ εύκολο να το αποδεχτεί αυτό. Θεωρούμε λοιπόν ότι κάποιος το έχει κάνει ή και δεν το έχει κάνει. Πάμε όλο. Αυτό που αλλάζει από την άσφαλτο είναι τίποτα, με την έννοια ότι έχει δύο ρόδες που πατάνε στη γη. Το διαφορετικό είναι η πρόσφυση. Αν έχουμε πολύ καλή πρόσφυση, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Χορεύουμε και ένα συρτάκι πάνω και κρατάει και ό,τι να είναι. Όσο χειροτερεύει η πρόσφυση, τόσο πιο επιτακτικό είναι να κάνουμε αυτά που έχουμε μάθει στο Riding 1 ή στο αυτό που θα πούμε στο χώμα. Που σημαίνει μικρότερη κλίση. Μικρότερη κλίση σημαίνει το σώμα μέσα. Μα στο χώμα οδηγάνε αλλιώς. Ναι, αλλά εκεί έχουν τυχάκια. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μπουν σε μια τάξη. Το μάθημα για το χώμα, για το on-off, ξεκινάει να ξεδιπλώνει το δεύτερο σκέλος της οδήγησης στο χώμα. Το ένα είναι κάθομαι και πάω με κακή πρόσφυση. Εύκολο. Το κάνω και στην άσφαλτο, αν είμαι και από Θεσσαλονίκη ειδικά, το έχω κάθε μέρα. Κακή πρόσφυση και προσπαθώ να το διαχειριστώ. Το κομμάτι λοιπόν το τεράστιο στο χώμα είναι το στέκομαι όρθιος. Αυτές οι μοτοσυκλέτες on-off, οι περισσότερες, δεν είναι φτιαγμένες για να στέκεσαι όρθιος. Για να οδηγάς όρθιος. Παρ' όλα αυτά έχουν τα δοντοτά μας πιεδάκια, έχουν διάφορα στοιχεία που βοηθάνε. Άλλες μοτοσυκλέτες λοιπόν από αυτές που είναι on-off είναι περισσότερο στημένες και για χώμα ή για χώμα όπως είναι το Teneré. Άλλες είναι πολύ λιγότερο για αυτό, όπως είναι τα GS που είπες. Ωστόσο όλες τα καταφέρνουν εάν τους κάνεις αυτά που πρέπει. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει εδώ είναι γνωρίζουμε, βάζουμε ένα παρακλάδι στο πρόγραμμα του εγκεφάλου, ποια είναι η στάση. Η όρθια στάση, η οποία αλλάζει εάν επιταχύνουμε, αν επιβραδύνουμε, εάν στρίβουμε, αν έχουμε ανηφόρα ή κατηφόρα. Και όλα αυτά έχουν τις μικρορυθμίσεις τους από το πού πατάει το πόδι στο μαρσπιέ, από το ποια θέση έχει η κνήμη στο πόδι. Δεν κάναμε καθόλου φρέναν δοκίμα. Αν ναι. Θυμάσαι το Riding 1 κάναμε τέρμα φρένα. Ναι, τέρμα, ναι. Τέρμα. Το ίδιο κάνουμε και στο χώμα. Τέρμα. Δηλαδή τέρμα. Στο χώμα. Γίνεται. Όχι ότι χρειάζεται τόσο. Αλλά καμιά φορά ξεγελιέσαι και βλέπεις ότι μπροστά έχει γκρεμό. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι, φρένα. Τέρμα φρένα. Να πω ότι αν η άσφαλτος έχει, ας το πούμε, 3-5-15 ενότητες που έχουμε 40 θέματα συζήτησης, είναι 3 riding, στο χώμα είναι επί 5 τουλάχιστον. Οι υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων κάθε περίπτωσης. Άρα θέλουμε μια γενική θεώρηση, να στηθούμε πάνω στη μοτοσυκλέτα, να έχουμε τα χέρια μας ξεκούραστα,
Όχι για να μην κουραζόμαστε, για να τα έχουμε διαθέσιμα όταν τα χρειαστούμε. Υπάρχουν περιπτώσεις, θα το είδες κιόλας, ότι τα χέρια πρέπει να κάνουν δουλειά. Ναι. Αν είναι ήδη εξαντλημένα, δεν. Και είναι το πρώτο πράγμα που παθαίνει. Μετά αρχίζουμε να βγαίνουμε από τις δύο διαστάσεις του δρόμου, όπως είναι στην άσφαλτο, και να μπαίνει και μια τρίτη διάσταση. Που έχει ανηφόρα, έχει κατηφόρα, μικρή, μεγαλύτερη, πιο μεγάλη, μεγάλη κλίση και πάρα πολύ μεγάλη, όπου και εκεί χρειάζονται να γίνουν επιλογές. Ένα πλεονέκτημα που έχει η οδήγηση στο χώμα, τεράστιας αξίας, είναι αυτό που λένε στη Θεσσαλονίκη, αν δεν γίνεις εντουράς, δεν θα μάθεις να οδηγάς. Δεν είναι αυτές οι μοτοσυκλέτες που θα στα διδάξουν αυτά. Είναι οι ελαφριές των 100 κιλών. Όπου τι γίνεται, το είδες και μόνος σου, ήταν λίγο τρίκ, βρέθηκες κάποια στιγμή χωρίς δρόμο μπροστά και κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν προλάβες να σκεφτείς. Λειτουργήσαν χέρια πόδια μόνα τους και πέρασες. Αυτό είναι η απάντηση και στο δρόμο. Εάν σκεφτείς, δεν θα έρθει απάντηση ποτέ. Άρα λοιπόν, όταν οδηγάς στο χώμα, είσαι υποχρεωμένος, σε αναγκάζουν συνθήκες να παίρνεις αντιδράσεις τώρα. Βγαίνεις, έχει λούκι, δεντράκι, πέτρα, αυτό κλπ. Στρίβει και ο άλλος. Και δουλεύουν χέρια-πόδια χωρίς να σκεφτείς. Είναι το μη σκέψη που λέμε στο Riding 1 και εδώ βγάζει πάρα πολύ νόημα. Είναι τεράστιο δώρο για τη χώρα. Παίρναν το ότι είμαστε μέσα στο καταχύμωνο και έχουμε 17 βαθμούς. Αλλά έλειωσα, πολύ ζέστη. Ναι. Το ότι είναι ελεύθερη η κυκλοφορία στα βουνά. Θα μου πεις ποια βουνά, δεν έχουμε πια δάση. Ακόμα έχουμε δάση, αν ψάξεις θα βρεις. Κάτι, δεν έχουμε τα κοντινά. Να. Υπήρξε μια τεράστια παροχή, η παρέθεση είναι αυτό τώρα, διάθεση μεταχειρισμένων εντούρο από Αθηναίους. Λέει, εντάξει, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, πήγαινε παρελθόν. Τώρα τι να δω. Κάει κανόλα, τι να πάω στην Εύβοια, σιγά μη, αρχίσω να φορτώνω και άλλα, θα κάνω κάτι άλλο. Έφυγε κόσμος λίγο από τα βουνά επειδή καήκαν. Σε αντίθεση, σε άλλη συνθήκη, στα Γρεβενά, νομίζω, ο δήμαρχος του μαζεύει τους εντουράδες και του λέει, σας καθιστώ υπεύθυνους. Θα είστε κάθε στιγμή δύο άτομα πάνω στο βουνό να δείτε μήπως και έχουν σώσει φωτιές. Μεγάλη συζήτηση, τα αφήνουμε. Δηλαδή θα μπορούσαν να επιταχθούν οι εντουράδες. Σε εισαγωγικά και με καλή διάθεση από τους δημάρχους για να φυλάνε τα βουνά, να προλαβαίνουν τις φωτιές. Το να βρεθείς με τη μοτοσυκλέτα σου στο λοφάκι εκεί ψηλά που έχει και λίγο ποτάμι, λουλουδάκια, να ακούς τίποτα και τσιρτσιρτσιρ τα πουλάκια, γιατί έφτασες στην πρώτη στάση, δεν συγκρίνεται. Είναι ξεκάθαρο, το είπαμε, ότι το εντούρο είναι το απολύτως μη μοναχικό σπορ. Εάν είσαι μόνος σου, θα κάνεις κάτι άλλο. Πας κινηματογράφο. Εντούρο δεν θα πας. Πάντα πάνε δύο, που θα πρέπει, είναι χρήσιμο να είναι στην ίδια φάση. Δηλαδή, η ροή τους να είναι παρόμοια. Μην φτάνει ένας πάνω και ο άλλος. Δηλαδή, αυτός βαριέται και αυτός βαριγκωμάει. Για να διαλέξουν για την διαδρομή. Το οποίο έχει α, β, γ, δ, ε, δυσκολία. Και εκεί είναι καλό να συμβαδίζουν. Το άλλο δώρο της ελληνικής φύσης είναι ότι μπορεί να βρεις από έως. Από πατημένο χωματόδρομο που τον έχει και το GPS, μέχρι να κοιτάς τον άλλο δρόμο από κάτω και λες πάμε. Και εκεί αρχίζουν άλλες προδιαγραφές. Δεν πας κάπου που δεν μπορείς να γυρίσεις. Βλέπεις την ώρα, μία ώρα πριν τη δύση, φροντίζεις να έχεις βγει σε άσφαλτο. Έχει τους κανόνες, τους άτυπους. Αλλά το οδηγικό κομμάτι, κάθε φορά πας στο χώμα, γυρνώντας γίνεσαι σε καλύτερο στην άσφαλτο. Η χαρά είναι ατελείωτη. Τώρα βούτυξες το δάχτυλο στο μέλι και η κούραση λίγο δεν σε... Ωραία. Δεν σε αφήνει, αλλά μετά θα λες πω θέλω να πάω τώρα, πήγαινα μια βολτούλα από το Βόλο βουνό να βρεθώ, ξέρω, στην Πίνδο. Έχω κανονίσει, είναι και το Μάρτιο, μην αγχώνεις. Μπράβο. Για καλό και ευτυχώς υπάρχουν πολλές εκδρομές που οργανώνονται από ανθρώπους που έχουν τη γνώση και μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό. Μπορεί να ξεκοκαλύσει την τεχνική για να την αποδομήσει, για να την δώσει, να την εφαρμόσει. Λέει, άνοιξε το κέλα. Τουλάχιστον θα σε πάει κάπου που έχει αρχή, μέση, τέλος, ξέρει που θα κάνεις ανεφοδιασμό, που θα πας και θα γυρίσεις ευχαριστημένος. Να. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ούτως ή άλλως 9 στις 10 adventure δεν πατάνε χώμα ποτέ. Από αυτές τις 9 στις 10 που δεν πατάνε, οι 3 θα μπορούσαν να πατήσουν αν ξέρανε έστω και λίγο.
Είναι κρίμα να σου έχει δώσει τόσα λεφτά, να έχει πάρει ένα τόσο ικανό μηχάνημα. Όσο ικανό μπορεί να είναι, εντάξει, δεν είπαμε. Είναι πάρα πολύ ικανό. Να ανέβει στην κορφή του κόσμου, αλλά μπορεί να πα πολύ ωραία μέρη, σε ωραίε παραλίε το καλοκαίρι, απλά πράγματα ξέρω μπορεί να κάνει. Και όχι. Ναι. Και γι' αυτό αρχίζει μετά να βγάζει και άλλο νόημα. Σου μιλάει με το σκλέτα γιατί σκοπό είμαι. Αν έχει 17 τροχό μπροστά, εντάξει, θα πάμε ήσυχα μέχρι την παραλία και στο πάρκινγκ. Έτσι. Αν έχει 19, σου λέει εντάξει, αν δεις ένα χωματόδρομο, μη διστάσεις, πήγαινε. Αν έχει 21, σου λέει έλα, πάλεμε και λίγο χώμα. Βέβαια είναι και ο τύπος των ελαστικών που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Σιγά σιγά βρίσκουν τα πατήματά τους και εκεί. Που σημαίνει ότι μπορεί. Δηλαδή βγαίνουν τώρα πια μοτοσυκλέτες οι οποίες έχουν ακτίνες. Και τιούμπλες. Και τιούμπλες. Yeah. Οπότε τι κάνεις, βάζεις ένα μους μέσα, το οποίο έχει 8 πίεση, αυτό που θέλεις στο εντούρο. Yeah. Βέβαια με 200 κιλά είναι σασκασμένο. Ναι, yeah, εντάξει. Αλλά παίρνει και αέρα. Α, και τα δύο. Οπότε βέβαια, άμα σου κάσει, έχεις το μους. Μπράβο. Βάζεις μους. Έχεις τον αέρα σου να πας μέχρι 20, όχι παραπάνω. Ναι. 20-22 το πολύ. Και πας. Και αν σκάσει, έχεις το μους και σίγουρα θα φτάσεις έξω. Ενώ η σαμπρέλα σε άφησε στον τόπο. Ναι. Ακαριέα. Ενώ το tubeless χωρίς μους, που δεν έχει και τόσο χώρο τέλος πάντων, αν στραβώσει λίγο η ζάντα, πάλι έμεινε στον τόπο. Ναι. Χάνει. Ναι. Άρα αυτός είναι ο συνδυασμός. Αν πεις θα κουβαλάω ένα μους, εάν έχεις και άλλο αέρα δεν ζορίζεται. Το μους θέλει και αλλαγή ούτως ή άλλως, μαλακώνει, κάνει. Μια φορά το χρόνο λένε. Στα εντούρο τώρα, στα αυτά τα μηχανάκια. Εάν αυτά τα μηχανάκια δεν έχουν άλλο μέσα, το μόνο που έχουν κουβαλάνε ένα βάρος που δεν το θέλουν. Mm. Είναι πιο σταθερά, αλλά λιγότερο. Έχουν ένα γυροσκόπιο πιο ισχυρό. Mm. Είναι από αυτά τα ωραία που μαθαίνεις όμως. Είναι λίγο-λίγο δηλαδή. Αποκτάς μια εμπειρία και πας και λίγο παρακάτω. Βλέπεις ότι το λάστιχο, ο περιορισμός, ο απότος περιορισμός για να πας σε την κατηγορία δυσκολίας θα πας, είναι τα λάστιχα. Έτσι. Βάζω 50-50, πάω σχεδόν παντού. Ας κάνει κάποιος μια αρχή να δει αν του αρέσει και αν του αρέσει, η πιο σοφή επιλογή είναι να πάρει ένα χρέπι. Παλιό, ό,τι να είναι. Με μικρότερο βάρος, να βάλει δύο λάστιχα καλά-καλά και να εξαμοληθεί στα βουνά. Ή να κάνει ένα μάθημα και να εξαμοληθεί στα βουνά, να αποκτήσει εμπειρία, γιατί δεν υπάρχει πεπατημένη. Δηλαδή να πεις ότι οι στροφές τύπου Α τις περνάμε έτσι, τις τύπου Β έτσι, τις Γ έτσι. Δηλαδή ανοιχτή, κλειστή, πιο κλειστή, ανηφόρα, κάτι φορά. Δεν υπάρχουν αυτά. Κάθε μέτρο στο εντούρο είναι διαφορετικό. Από την πρόσφυση, από το νερό που το διασχίζει, από τη θέση που είναι στον ήλιο ή όχι. Έτσι. Ποικιλία ατελείωτη. Δεν υπάρχει, δεν γκρουπάρε, μάλλον μόνο γκρουπάρεται σε πολύ γενικούς πληθυσμούς. Άρα να αποκτήσει αυτή την εμπειρία χωρίς να τραυματίσει το ακριβό του μηχανάκι. Όταν αποκτήσει την εμπειρία, μετά είναι όλα εύκολα. Το καλό του μηχανάκι, το adventure το μεγάλο, θα είναι και πιο ελαφρύ και πιο ευέλικτο και ξαφνικά θα ανεβαίνει και τις ανηφόρες που δεν θα το έκανα αν δεν είχα αυτό το ενδιάμεσο στάδιο. Το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό, ενώ τώρα αν έχεις πάρει ένα adventure των 25, δεν θα σε πειράξει να δώσεις ένα χιλιάρικο. Καλά, ναι. Για να πάρεις κάτι το οποίο θα το έχεις μόνο στο βουνό για να μάθεις. Να μην σε νοιάζει να το ρίξεις, γιατί όταν έχεις πάρει ένα μηχανάκι το ακριβό, λες πω μη μου γρατζουνιστεί, μην το ένα, μην το άλλο. Τώρα εσύ γιατί δεν ανέβηκες εκεί. Όχι δεν μπορούσες, μπορούσες. Αλλά λες τώρα έτσι και γίνει κατέβει κατρακύλα όλο από πού. Έτσι και βγαίνει κατρακύλα το μηχανάκι, τελειώσαμε. Άστο, δεν πειράζει, την άλλη φορά. Ενώ αν είχες κάτι το οποίο ήταν πιο ελαφρύ και το έχεις πάρει γι' αυτό το λόγο, για να μάθεις. Δεν σε νοιάζει. Λες, εάν φύγω, εγώ θα κάνω χράπ, θα μείνω εδώ και θα κοιτάω το μηχανάκι να κατεβαίνει κάτι. Okay. Το ίδιο κάνεις και σε μια ανηφόρα στο βουνό. Λες, δεν ανεβαίνω, γεια σας, πάω πίσω. Ενώ αν το έχεις, κάτσε να το προσπαθήσουμε. Δεύτερη, τρίτη, θα ανέβεις. Όσο πιο ειδικό είναι αυτό το μηχανάκι, βέβαια, τόσο καλύτερα. Αποφεύγουμε τα μοτοκρός γιατί τους λείπει η πρώτη. Μεγάλο θέμα. Τι είναι, τους λείπει η πρώτη. Αν έχουν μακριά πρώτη. Mm. Το μοτοκρός δεν χρειάζεται μια πρώτη για να κάνει trial, τύπου να ανέβει μια μικρά. Έχει μακριά πρώτη για την εκκίνηση. Κάνει αμέσως Δευτέρα και φεύγει. Άρα, αν η πρώτη πεπταχύνει σε ένα εντούρο να κάνει εκκίνηση μοτοκρός, από εδώ μέχρι εκεί έχει σκάσει. Άρα θα ξεκινήσει με Δευτέρα. Να. Άρα τι την έχω την πρώτη, βγάλει την πρώτη. Κάνε λίγο πιο κοντή τη Δευτέρα και βάλει, κάνε μοτοκρός πεντάρι σας μάν. Να. Θες να είναι ντούρο το μηχανάκι, λοιπόν να έχει πρώτη. Και πλέον έχουν τόση ροπή και τα δίχρονα από το 2000 και μετά, 125 δίχρονα ιδανικό μηχανάκι για να ξεκινήσει ντούρο. Μα 125 ναι. Δεν θες παραπάνω άλογα και ανεβαίνουν παντού. Αν δεις ότι αυτό το ταξίδι σ' αρέσει, πήγαινε το, δεν θα σε προδώσει με την έννοια, δεν θα το βαθείς ποτέ.
περισσότερο θα βαρεθείς να πηγαίνεις εκδρομές στην άσφαλτο και ξανά, ξέρω εγώ, επίδαυρο και ξανά το και έτσι, ναι. Το χώμα δεν μπορεί να το βαρεθείς. Είναι πάντα κάτι καινούριο. Πόσο βρεγμένο είναι, η σκόνη, τα δόντια που τρίζουν, οι λάσποι που δεν βλέπουν τα μάτια. Έχεις ιστορίες να λες. Για όλη τη ζωή, για πάντα. Και σίγουρα σε κάνουν καλύτερο στην άσφαλτο. Στην καθημερινότητά σου. Μόνο έτσι. Και μόνο που δεν έχεις την πρόσφυση που έχεις στον δρόμο, που όλα παίζουν από κάτω και έρχονται αποφάσεις ακαριαία και αντιδράσεις. Αυτό. Είναι απίστευτο. Τεράστιο δώρο. Ναι. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω την αλήθεια μου, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πολλά που είχα δει στο YouTube και αυτά, μου τα έφερες όλα τούμπα. Τούμπα. Τούμπα, πολύ τούμπα. Για πες ένα. Το πώς γίνεται το σώμα, ας πούμε. Τους έβλεπα όλους, πήγαιναν ξέρω με 50 στο χώμα και ήταν να πηγαίνουν ανάποδα. Να το ρίχνουν κάτω. Ναι, ανάποδα. Εντάξει, είναι ξέρω, ο Σατανάς αυτός έχει καταστρέψει τον κόσμο. Ναι. Και ξέρεις, ναι, επειδή στα αργά κομμάτια, αν βάλουμε κόνους και πάμε με 5 χιλιόμετρα. Ναι, εννοείται. Ναι. Θα βολέψει. Είπαμε. Όσο έχεις πρώτη στο κυβότιο, κάνε ό,τι θέλεις. Να βρει και το μασπιδάκι κάτω. Όταν βάλεις Δευτέρα, πρέπει το μηχανάκι να είναι πιο όρθιο. Αρχίζει να παίζει ρόλο η πρόσφυση. Σου λέω, με κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Δηλαδή το ότι βάζαμε το σώμα, λες και είμαστε στον δρόμο, σε όρθια θέση είναι εμένα, αλλά το βάζαμε, πώς ρίχναμε το βάρος μας και αυτά ήταν. Το Μπέρμ, το θυμάσαι, που είσαι ψηλά και είσαι. Mm. Ναι. Εκεί λοιπόν, αν πας με πιο πολλά χιλιόμετρα, όντως μπορείς να το ρίξεις κάτω, γιατί πατάει. Κάθετα. Άμα έχεις τοίχο και είσαι κάθετα. Αυτό όταν το αισιώσει, βέβαια, είναι σε σχέση σαν με τον δρόμο, είναι 90 μοίρες πάλι. Ναι. Έτσι τώρα πας αργά, σε γλιστράει. Όσο παίρνεις χιλιόμετρα, αρχίζεις να έχεις κάθετα. Απλά και λογικά είναι τα θέματα. Δεν είναι τελικά, άμα δεν έχεις γνώση, ναι. Δέχεις ό,τι σου λένε και δεν υπάρχει απλό και λογικό. Γιατί δεν έχεις μέτρο σύγκρισης και δεν έχεις τη βάση για να σκεφτείς τι είναι λογικό και τι όχι. Γι' αυτό και προτείνω κι εγώ στα παιδιά να έρθουν εδώ πέρα μια βόλτα και να κάνουν κάποια σεμινάρια, κάποια ιδιαίτερα. Σίγουρα από τη στιγμή που κυκλοφορούν στον δρόμο θα κάνουν τα riding. Είναι σωτήρια, παιδιά. Είναι σωτήρια αυτά τα πράγματα. Μία ώρα είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή έρχεται με το on-off του, ένα στοιχείο διεξοπλισμό και σε μία ώρα κάνουμε αυτά που κάναμε μαζί. Παρέχεις και εσύ κάποιον εξοπλισμό. Παρέχουμε εξοπλισμό, αλλά αν πρόκειται να πας χώμα. Εντάξει, πάντα το κράνος είναι νούμερο ένα. Καλά, αυτό το συζητάμε. Το νούμερο δύο ποιο είναι? Μπότες. Δεν μπορεί να πας να πατήσεις χώμα χωρίς μπότες. Εντούρο. Δεν χρειάζεται να είναι super duper, αλλά να έχει ίσιο πάτο σκληρό, γιατί είσαι όρθιος σε ένα μαρσπιεδάκι. Mm. Δηλαδή το μποτάκι της μοτοσυκλέτας δεν είναι πολύ, γιατί το μποτάκι θες να περπατάς κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Το τρίτο. Μετά μπουφάν και γονάτα. Α, γάντια. Πας στο βουνό, έτσι δεν κάνεις μάθημα εδώ. Ναι. Είσαι αποφασισμένος να πας στο βουνό. Δεν λέω ότι θα λείπουν τα υπόλοιπα προς Θεού. Εγώ το φοράω όλα. Τη σημαντικότητα λέω. Γυαλιά. Α, εγώ έχω τη ζελατίνα. Ναι. Εντάξει. Η ζελατίνα, γιατί βάζουν γυαλιά έναντι ζελατίνα? Για να αναπνέεις καλύτερα. Όχι. Όχι. Γιατί αν έχει σκόνη, εδώ μέσα στα μάτια σου κυκλοφορεί σκόνη. Α. Οπότε το άλλο είναι σφραγισμένο και δεν κυκλοφορεί σκόνη. Μπορεί. Γυαλιά λοιπόν, η ζελατίνα που είναι πάρα πολύ ok. Και μετά γόνατα, το πρώτο που θα πάθει, μπουφάν γάντια. Και σίγουρα κάτι σε θώρακα. Με ένα θωρακάκι, αυτά τα φαντασματάκια που φοράνε από μέσα, ξέρεις, που έχουν. Πού είναι με το φιλέ? Εδώ, ναι, κάτι να σε φυλάξει εδώ. Γιατί οι τούμπες, το εντούρο που έχει μέση ωραία 25, αν είναι πάνω από 25 δεν είναι εντούρο, είναι ραλί, ας πούμε. Mm. Έχει και το να πέφτω και να πέφτω σε ένα δέντρο, σε ένα βράχο, σε ένα κάτι. Θέλω εδώ μια προστασία. Δεν έχει σκοπό να πέφτει βέβαια, ούτε το επιδιώκει. Αλλά μπορεί να τύχει, οπότε πρέπει να σκοτεινάσει. Αλλά έχει μια ανηφόρα και κάνει τσαφ και σβήνει και έρχεσαι έτσι πίσω. Ένα τιμόνι να σε βρει. Ναι. Ξέρει ότι τα λεφτά και φοβούνται τώρα. Τι, ότι θα έρθει έτσι. Ναι. Κοίτα, για να έρθει έτσι πρέπει να ξεκινήσει να πα έτσι. Μην ξεκινήσει, πήγαινε από γύρω. Όλα έχουν από γύρω, είδες, και η ανηφόρα που κάναμε είχε και το γύρω-γύρω. Ναι. Πας και γύρω-γύρω, πας και την κατηφορά. Ή έρχεσαι και μαθαίνεις και ξεφοβάσαι. Όποιος κάνει χώμα, δεν γεννήθηκε κάνοντας χώμα. Δεν γεννήθηκε καν οδηγώντας με μοτοσυκλέτα. Ό,τι μαθαίνεις, το έχεις. Δεν είναι... Αλλά πάντα ξεκινάς με έναν φόβο. Ναι. Σε ό,τι κάνεις. Φόβο είναι... Επειδή είναι το άγνωστο. Είναι, ναι, είναι αυτό που θα σε φυλάξει και η βεβαιότητα ότι θα πάθεις κακό.
αν δεν φοβηθείς, δηλαδή αν ανέβαινες τώρα ψήφιστα, θα ήταν αρκετά, δηλαδή το ημερολόγιο θα είχε πολλές μέρες παραμονή στο κρεβάτι. Τέλος πάντων, ο φόβος φυλάει τα έρημα, δεν κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που μπορείς, αλλά κάνουμε πάντα κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε ήδη κατακτήσει. Ήταν εντάξει αυτό, είδες, πήγαμε μικρή ανηφόρα, μετά πιο μεγάλη. Μετά πιο μεγάλη, το επόμενο να πας σε ανηφόρα 40 μέτρα. Που λες, αμάν, δεν θα τελειώσει ποτέ και μειώνεται η ταχύτητά μου και πρέπει να φτάσω πάνω. Αυτό. Όχι, είναι ένα, ίσως, το πιο μακρινό ταξίδι με μοτοσυκλέτα, το χώμα. Αν έχεις βάλει εδώ το πρόγραμμα, το βασικό, του τι θέλει μοτοσυκλέτα από σένα, δηλαδή ελάχιστα πράγματα και τα βάλεις στο χώμα, μετά φεύγεις με χαρά και άνεση. Πολύ ωραία εμπειρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση. Χαρά μου. Πες τα παιδιά πού μπορούν να σε βρούνε. Riding School ή Θανάσης Χούντρας, συνήθως τα βγάζει πάνω-πάνω. Υπάρχουν links στην περιγραφή για να μην κουράζονται, θα τα έχω βάλει ήδη εκεί πέρα. Να είσαι καλά. Πότε κλείνουν ραντεβού τα παιδιά, πώς κάνουν, στέλνουν mail, παίρνουν τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο, το οποίο το βρίσκουν μέσα στο site και ραντεβού δίνεται με αλφαγιώτα 6 μέρες τη εβδομάδα, Τρίτη με Κυριακή. Οι καθημερινές είναι πολύ ελεύθερες, όπως σήμερα ένα πράγμα. Τα Σαββατοκύριακα έχουν περισσότερη κίνηση, γιατί έχουμε riding μερίδες, συν τα παιδιά, την παιδική ακαδημία που... και ιδιώτες που έχουν το Σαββατοκύριακο σαν διαθέσιμο. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι κάνουν και το Σαββατοκύριακο. Μία ώρα είναι κάθε φορά, ξεκινάει πάνω στη μοτοσυκλέτα το μάθημα και τελειώνει πάνω στη μοτοσυκλέτα. Κάνεις και τμήματα ή προσωπικά? Αν θέλουν ένας, δύο ή τρεις μαζί να έρθουν, ναι, μέχρι τρεις. Είναι τρεις φίλοι, ξέρω, σου λέει πάμε εκεί πέρα. Και είναι τρεις, ναι, και κάνουν. Και ας έχουν αποκλεισί ο ένας από τον άλλον. Mm. Άλλοι άσχησα κάνει ο ένας, άλλοι ο άλλος. Και αυτό, όπως δεν εξαντλούνται ποτέ οι περιπτώσεις, δεν τελειώνει και ποτέ. Δηλαδή, παίρνεις αυτά τα πράγματα, πας, γίνεσαι καλός, μετά έλα να κάνουμε κάτι άλλο. Και μετά ξανά έλα να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορεί κάθε τόσο να έρχεται και να φρεσκάρει με καινούργια πράγματα. Είναι όταν έρθει με το ελαφρύ μηχανάκι που θα έχει αποκτήσει. Ή αν δεν θέλει, έχουμε εδώ. Παρέχεις και μηχανάκι. Παρέχουμε και το μηχανάκι. Αυτό που έχεις σήμερα εσύ. Αυτό που είχα, όχι, είναι σε RF 300 πιο ελαφριά. Σε RF 300. Πιο μικρό ρεζερβουάρ, πιο βολικό. Πολύ γλυκό, ήπιο, τίμιο, μαλακό. Ό,τι χρειάζεται να μην σε απασχολεί καθόλου. Για να δεις πώς είναι ουσιαστικά από τα 230 στα 120. Καλά, στο καμία σχέση. Ναι. Παίρνεις αποφάσεις μετά. Πού θες να πας. Αν θες να έχεις ένα adventure, να του βάλω λάστιχα και να πηγαίνω adventure κανονικό, ας το πούμε, ταξίδι, ή να κάνω εντούρο πιο χωμάτινο, πιο πολύ χωμάτινο. Με την παρέα εξαρτάται. Ναι, καλά, πάντα παρέες τραβάνε. Μπράβο. Αν είναι 2-3 και θέλουν 2-3, τώρα έρχονται 3 παιδιά οι οποίοι θέλουν να πάνε στην Αργεντινή, γη του Πυρός Τέρμα κάτω. Τι λες τώρα. Ναι, τον Αύγουστο, κάτι τέτοιο. Και λίγο να πάρουμε το κολλάει. Βέβαια και είναι πολύ βατό, είναι όλο 3α λέει ο δρόμος. Παρ' όλα αυτά, αν έχει και ένα λοφάκι, να μην κάνεις ένα πρώτο. Ναι. Αυτό. Και οπότε δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις, οπότε είσαι έτοιμος. Ναι, είσαι έτοιμος, ό,τι ξέρεις είναι δικό σου. Δεν χάνεται και προσθέτεις κι άλλο κι άλλο. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στον Bike Drop που ήταν σήμερα πίσω από τις κάμερες και έκανε όλα τα δάχτυλά του. Επίσης, το τρομερό βιντεάκι του Bike Drop για το Riding School θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή, να το δείτε. Να πάρετε χαμπάρι τι παίζει με το Riding School και να άρχιστε, γιατί γίνεστε καλύτερο οδηγή. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω, μην το ξεχάσω. Βασικά, εσύ θα το πεις, για πες τι έγινε. Λοιπόν, μια ασφαλιστική εταιρεία, η Inter American, μας έδωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη αναγνώριση. Η πρώτη είναι από το Υπουργείο Μεταφορών και Έργων της Κύπρου, που επιδοτεί κάθε ημερίδα που κάνουμε εκεί, πληρώνει την πίστα, ένα μέρος της. Για να κάνουν οι πολίτες. Κάνει και άλλα βέβαια η κυπριακή κυβέρνηση. Κληρώνει κάθε τόσο 500 αερόσακους. Τι λες τώρα. Κάνουμε μάθημα, βλέπω όλους με αερόσακους. Τι είναι, παιδιά, βγήκε εδώ παζάρι. Όχι, λέει, πήραμε το κυβερνητικό. Επιδοτεί 500, βάζεις και άλλα 100 και παίρνεις αερόσακο. Τι λες και τώρα. Εγώ έβαλα, λέει, αλλά δεν κερδίσα, δεν παίρνει την επόμενη. Κάποια στιγμή θα έχει, εννοείται. Κάποια στιγμή θα έχει ή σου βάζει την, έτσι, ναι, τη λογική. Λοιπόν, τι έκανε η Inter American. Όποιος έρχεται στο riding έχει έκπτωση στα ασφάλιστρα της μοτοσυκλέτας του, γιατί θεωρείται πιο ικανός, άρα θα απασχολήσει λιγότερο, αλλά και στο αυτοκίνητο του.
διότι αλλάζει η συνείδησή του, θα εντοπίζει τις συνθήκες του ατυχήματος πιο έγκαιρα. Και ρώτησε ένας εδώ, πραγματική ερώτηση, και κάνει και μάλιστα το 3 αυτός που παίρνει τη μεγάλη έκπτωση. Λέει, έχω 10 μηχανάκια. Θα πάρω και στα 10, ναι, και στα 10. Και στα 10 αυτοκίνητα. Και στη μεικτή και σε όλα, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με ασφάλεια θα έχει μια έκπτωση επειδή έχει έρθει στο riding. Και αν πάει στην Inter-American και ξανά έρθει στο riding, έχει έκπτωση και στο riding. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ήδη, παίρνει ήδη έκπτωση στο riding. Αυτό για μας είναι μεγάλη τιμή και ευχαριστούμε. Είχε μια προεργασία γιατί είχαμε το 2016 εκπαιδεύουμε την οδική βοήθεια της Inter-American. Και ο λόγος που ήρθαν ήταν τα ατυχήματα και από τότε γυρνάνε λευκές σελίδες. Μηδενίσανε. Και σου λέει, γίνεται. Αφού γίνεται, γιατί να μην πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους που θα μας απασχολήσουν σίγουρα λιγότερο από το μέσο όρο και να τους έχουμε και σαν πιο συνειδητούς οδηγούς. Άρα λοιπόν ευχαριστούμε την Inter-American και το βάζουμε σε μια άκρη του μυαλού ότι ο συνδυασμός το πήγαινε έλα με τις εκπτώσεις. Τελικά μπορεί να βγει το riding τσάμπα σε 2-3 χρόνια. Ευχαριστώ, παιδιά, που ήσασταν μαζί μας για αυτό το βιντεάκι. Ελπίζω να μάθατε πολλά. Ελπίζω να κάνετε την τιμή και να έρθετε εδώ πέρα, παιδιά. Θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε τα πράγματα και στο riding και στο χωμάτινο. Και δεν το λέω επειδή έχω κάτι να κερδίσω με αυτό, γιατί και εμείς ήρθαμε στο κανάλι, το πληρώσαμε, το κάναμε. Να έρθετε κι εσείς. Θα είστε πολύ πιο ασφαλείς και άμα είστε και με την Inter-American και όλο αυτό το σκηνικό που είπε εδώ πέρα πριν ο Θανάσης, θα έχετε και εκπτωσούλες. Γιατί όχι. Σας ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Εγώ ευχαριστώ, χαρά μου. Και μπροστά και πίσω από τις κάμερες, διότι το βιντεάκι που έχει φτιάξει, να το πούμε, είναι το ωραιότερο βιντεάκι που έχουμε δει ποτέ για το riding. Μέχρι την επόμενη φορά και μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε στους δρόμους.